Αυξημένα δίδακτρα λόγω Brexit θα καταβάλουν από το 2021 οι Ευρωπαίοι πολίτες, μεταξύ των οποίων και οι Κύπροι, που θα φοιτήσουν σε Βρετανικά πανεπιστήμια, με την αρμόδια Υπουργό της Βρετανίας να ανακοινώνει επίσης ότι από το 2021 το δάνειο σπουδών δεν θα είναι διαθέσιμο για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Αυτό σημαίνει ότι μια βασική χρηματοδότηση, όπως τη γνωρίζαμε με όλα αυτά τα πλεονεκτήματα μέχρι σήμερα, δεν θα υφίσταται για τα παιδιά τα οποία θα εισαχθούν το 2021. Μετά και την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Κύπροι φοιτητές πλήρωναν τα ίδια δίδακτρα με τους Βρετανούς, ενώ είχαν πρόσβαση, εφόσον το επιθυμούσαν, σε κρατικά δάνεια του Ηνωμένου Βασιλείου για να πληρώσουν τα δίδακτρά τους. Το επόμενο μήνα αναμένουμε να ξέρουμε το κάθε πανεπιστήμιο τι δίδακτρα θα χρεώνει. Οι φοιτητές που ήδη σπουδάζουν ή θα αρχίσουν τις σπουδές τους τον Σεπτέμβριο του 2020 δεν θα επηρεαστούν από τις αποφάσεις της Βρετανικής κυβέρνησης, ανεξαρτήτως αν θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μετά το 2021. Επειδή υπάρχει μια διάκριση μεταξύ των αγοριών και των κοριτσιών που προκύπτει μέσα από τη στρατιωτική θητεία, θα ήθελα να καλέσω δημόσια αν μπορεί να δοθεί μία συγκεκριμένη λύση για τα παιδιά τα οποία αυτά χάνουν το δικαίωμα του δανείου λόγω στρατιωτικών υποχρεώσεων. Ο κ. Σαββίδης εκτιμά ότι ενδεχομένως θα υπάρξει κάποια ειδική ρύθμιση για τους φοιτητές που προέρχονται από χώρες της Κοινοπολιτείας με τις οποίες το Ηνωμένο Βασίλειο διατηρεί πολύ στενούς δεσμούς. Με 4 μαθήματα έπεσε σήμερα η αυλαία των Πανκύπριων εξετάσεων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κάτω από ιδιάζουσες συνθήκες λόγω κορονοϊού. Όλα κύλησαν ομαλά και προχωρούμε τώρα στα επόμενα βήματα, τα οποία είναι να τελειώσουν οι βαθμολογήσεις, να γίνουν οι διάφοροι ελέγχοι, οι ηλεκτρονικές καταχωρήσεις, ξανά ελέγχοι. Οι αρχικές βαθμολογίες των υποψηφίων για σκοπούς απόλυσης θα αποσταλούν στα σχολεία περί τις 10 Ιουλίου, ενώ 10 μέρες αργότερα θα γνωστοποιηθούν και οι βαθμοί πρόσβασης ανά πλαίσιο.